Έχουμε δυστυχώς όπως όλα δέχουμε προς το τέλος του μήνα, δηλαδή ο Ιούλιος θα μας αφήσει για άλλη μια φορά με ένα ισχυρό έτσι κύμα ζέστης. Φαίνεται δηλαδή ότι θα μας έρθουν πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Θα κινηθούν προς τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά τμήματα και έτσι που θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, ανεβάζοντας τον υδρόγυρο κοντά στους 40 με 42 βαθμούς σύμφωνα με τα πρώτα στη διάθεσή μας. Μέχρι τότε όμως, δηλαδή μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, θα φτάνουμε 7 με 8 μπουφόρ, θερμοκρασίες σχετικά φυσιολογικές για την εποχή και βέβαια αυτό που τονίσατε πολύ σωστά και εσείς στην αρχή της σύνδεσης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πρέπει να δείξουν από την απαιτούμενη προσοχή. Κύριε Μαρουσάκη, φαίνεται τουλάχιστον βάσει των πρώτων στοιχείων που επεξεργάζεστε ότι το τέλος Ιουλίου προσδιορίζεται πώς, από ποια ημερομηνία, από πότε και μπαίνουμε και μέσα στον Αύγουστο έτσι με τις ίδιες συνθήκες δηλαδή του καύσωνα. Φαίνεται κοντά στις 27 με 28 του μήνα να ξεκινάει αυτό το ισχυρό θερμοκύμα, το αντίσχυρο θερμοκύμα για το τέλος του μήνα που περιμένουμε. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι φαίνεται θα έχει γενικά μικρή διάρκεια, δεν θα κρατήσει πολύ, μιας και φαίνεται ότι μια έτσι νέα διαταραχή θα κατέβει προς τις αρχές του Αυγούστου από την Κεντρική Ευρώπη, θα μας δώσει και πάλι έτσι έναν άστατο καιρό και βέβαια θα κατεβάσει και τη θερμοκρασία. Δηλαδή, ναι, μεν θα έχουμε και πάλι έτσι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, θα είμαστε κοντά στους 40 βαθμούς, αλλά δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, υπολογίζουμε κοντά στις 3 με 4 ημέρες εκεί το πολύ. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό είναι το παρήγορο. 3 με 4 ημέρες, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις παρακάτω τι θα σου τύχει. Νομίζω πως φέτος έτσι προχωράμε, κύριε Μαρουσάκη. Ακριβώς, ακριβώς. Και τα στοιχεία γενικά αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Έχουμε συνεχώς κάποιες διαταραχές να μετατοπίζονται προς την κεντρική Ευρώπη. Είδαμε και αυτή την ψυχρή λίμνη που έδωσε πολλές καταστροφές, όχι μόνο στη Γερμανία, γενικότερα και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Έφτασε μέχρι και τη χώρα μας ευτυχώς. Δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα. Επηρέασε μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε βροχές, ακόμα και χαλαζοπτώσεις. Τώρα πλέον κινούμαστε πάλι σε φυσιολογικά, θα λέγαμε, επίπεδα με το μελτέμι να κυριαρχεί και σιγά σιγά πάλι θα πάμε στο θερμό έτσι, σενάριο προς το τέλος του μήνα για να δούμε μετά τι άλλο μας επιφυλάσσει το φετινό καλοκαίρι.